Τώρα η Στάι στο στούντιο κοντά μα. Ε, Καλώστινα. Μια τελείω διαφορετική ε, συνάντηση από αυτήν που είχαμε ζήσει πριν έξι χρόνια και ένα τελείω διαφορετικό Ερντογάν. Ήρθε με ένα άλλο πρόσωπο. Ναι, τελείως. Ε, είδαμε τη μετάλλαξη του Ταγί Περντογάν, και μαζί με τη δικιά του μετάλλαξη είδαμε και τη μετάλλαξη τη τουρκική ρητορική των πάγιων θέσεων της Τουρκίας. Τώρα, επειδή υπόθηκαν τα πάντα μέχρι εδώ, ήταν πληρέστατα τα, τα ρεπορτάζ και τα σχόλια που έκαναν από την Τουρκία και από αλλού, το ερώτημα εδώ πέρα είναι πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν αυτή η συνάντηση. Νομίζω ότι ήταν άριστα προετοιμασμένη. Δεν εξεπλάγει η ελληνική πλευρά από αυτό που είδε. Γιατί ακούστηκε ότι μπορεί και να μέχρι τελευταία στιγμή να φοβόταν μήπω ο κ. Ερντογάν πετάξει κάτι και δυναμητιστεί όλο στον αέρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το περιμέναν αυτό. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη αυτή η συνάντηση. Αυτή δε η αυτοπιθαρχία του κ. Ερντογάν το αποδεικνύει περίτρανα. Και όταν λέμε για αυτοπιθαρχία, μιλάμε για πειθαρχία σε μια σειρά από θέσει που πραγματικά φαντάζομαι ότι μέσα του θα έλεγε τι Άβαζε. λέω εγώ τώρα ναι. <laughs> ή τι δεν λέω εγώ τώρα. Για παράδειγμα, υπόθηκε ότι ήταν δύο-τρία τα σημεία τα οποία ήταν πολύ έντονα. Ήταν το θέμα της Κύπρου, όπου δεν μίλησε για δύο κράτη, που είναι η σταθερή και η βέβαιη θέση τη Τουρκία. Μιλάει με αυτή τη διπλωματική γλώσσα και λέει ότι είναι η αλήθεια της πραγματικότητας, αντί να πει δύο κράτη, ε, ακόμα και για το θέμα της Γάζας, όπου είναι πύρινος όπου σταθεί και όπου βρεθεί Εδώ αυτό το τελευταίο ήταν, διάστημα. ήταν, διατύπωσε την άποψή του, Τύποτα, αλλά με άλλους δεν είπε, τίποτα για τη Χαμάς, γιατί ε, όπως ξέρεις πολύ καλά, ε, διατυπώνει και θέσει απολύτω θετικέ για τη Χαμά, λέγοντα ότι τι μα λέτε τώρα δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ναι, λέγοντα χασάπη τον Ντανιάχου. Ναι, ναι, ναι. Η πειθαρχία του λοιπόν ήταν απίθανη σε πολιτικέ θέσει. Διατυπώθηκαν δηλαδή οι διαφωνίε μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά χωρί εντάσει. Δεν διατυπώθηκαν. Υπονοήθηκαν οι διαφωνίε. Ε, γιατί ούτε από τη δικιά μας την πλευρά διατυπώθηκαν, αλλά εμείς είχαμε τα λιγότερα τα οποία θα είχαμε mm. να πούμε, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε. Η Τουρκία είχε να πει όλες τις διεκδικήσεις της. Το είδαμε και από τη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή μια μέρα πριν, Εύα, που ήταν πάλι πολύ συγκρατημένος. Είδαμε ότι απέφυγε να πει κάποια από τις διεκδικήσεις που έχει σε αναφορά με το δικαστήριο της Χάγης και την Ιφαλοκρηπίδα είπε και τα συνακόλουθα. Είπε ότι δεν πάει μόνο η φαλοκρηπίδα, υπάρχουν και συνακόλουθα θέματα. Mm -hmm. Λοιπόν, ήρθε αποφασισμένο το Πάντως, ερώτημα... επί τη ουσία δεν αλλάζει τίποτα στι πάγιε θέσει τη Τουρκία. Απλά ήταν ένα ευγενικό, ήπιο Ερντογάν, χωρί mm. να προκαλεί, χωρί ε, να έτσι, έχει αυτή την πυρηνική ρητορική. Έτσι, όπω το λε, μένει τώρα να εικάσουμε πρώτα απ' όλα να δούμε για ποιο λόγο. Ε, Μπήκανε στην άκρη όλα αυτά ή μπήκανε κάτω από το χαλί. Ο χρόνο με του αναλυτέ που λένε πω η Ελλάδα είναι η διέξοδο του προ τη Δύση, να εμφανιστεί καλό, θα πάω καλά με την Ελλάδα. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη, η πρώτη ανάγνωση ότι για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτή την πολύ ήρεμη και πολύ πετυχημένη συνάντηση. Γιατί υπογράφηκε και το σύμφωνο συνεργασίες και συμφωνίες, και α μην είναι δεσμευτικό, δεν έχει σημασία. Έγιναν μια σειρά από συμφωνίες πολύ σημαντικές που τις ακούσαμε πριν από λίγο, με κυρίαρχη το μεταναστευτικό και τη βίζα, που είναι πραγματικά αυτό που η Τουρκία διεκδικεί για την ελεύθερη διακίνηση των Τούρκων πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εμείς τις ανοίξαμε την πόρτα. Το θέμα εδώ πέρα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Εμείς κερδίσαμε ένα διάστημα ηρεμίας και αυτό είναι σπουδαίο για μας. Ήρεμα νερά που είναι σε ισχύ εδώ και κάποιο διάστημα ναι. και επισφραγίστηκε σήμερα. Η Τουρκία τι κερδίζει. Αν αναρωτηθούμε αυτό θα απαντήσουμε σε πρώτη ανάγνωση αυτό το οποίο ήδη ακούστηκε ότι έχει ένα είδο προσέγγιση με τη Δύση, γιατί η Ελλάδα τη έχει βάλει φρένο. Έτσι. Mm. Έχει βάλει φρένο στα εξοπλιστικά από τι ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι που την καίει την Τουρκία και πρέπει να το λύσει και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όπω και... και... τα Eurofighter από τη Γερμανία, η οποία ναι, λέει και δεν δε σου δίνω Τουρκία αν δεν αλλάξει κάποια πράγματα, βάζοντα και, στην και ατζέντα ανοίξει, της τη Σουηδία. Και έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα και προσπαθεί τώρα η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν να κλείσουν απαλά όσο γίνεται τα μέτωπα. Κάνοντα αυτή την εντυπωσιακή αλλαγή πλεύση στι σχέσει με την Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει και το μέτωπο το οποίο δεν έχει κλείσει. Γι' αυτό ήταν και αποτυχημένη η, η συνάντησή του με τον Γερμανό Σόλς. Καγκελάριο. Ναι. Γιατί έχει ανοίξει το μέτωπο του... ω ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου στη Μέση Ανατολή, ε, υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή αυτό που δεν υπερασπίζεται η Δύση. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα έχει όλα και έχει κάνει αυτή τη στροφή. Ήταν μελετημένη στροφή. Εμείς φαίνεται ότι την ευκαιρία την αρπάξαμε καλά. Μένει να δούμε ακριβώς. τώρα πώς θα προχωρήσει. Πόσο θα κρατήσει και τι ε, ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Ελιστάη, σε ευχαριστούμε πολύ.